αέρα, φίλο Χριστού ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Ταύτης, έτι δε και των δούλων αυτού, των προσφερόντων τα δωρατά αυτά, και επιτελούντων την Αγίαν εορτήν ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερ πάσης ψυχής χριστιανών, θλιβωμένηστε και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένης, σκέπης του Αγίου οίκου τούτου και των κατοικούντων εν αυτό, ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού, κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων και των εναποδημίεσόντων, η άσεως των ενασθενείες κατακειμένων, υπερανέσεως, μακαρίας μνήμης και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των προαδελφών των πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταφού ορθοδόξων, υπεραναρίσεως των εγμαλώτων και υπέρ των αδελφών ημών των εντες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εξεβικημένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Ελεήσον, Κύριε, ελεήσον, Κύριε, ελεήσον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνή εις δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Επάρκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου, και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου,
των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού, των Τυράιμων Μητροπόλη Διαλαμψάντων Αγίων, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος, Χαραλάμπους του Θαυματουργού και Ιαματικού, Παντελεήμονος και Τρίφωνος των Μαρτύρων και Αρσενίου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, εφρός δεκ των πίσων την δέησιν ημών. Αμήν. Δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Αμήν. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου. Αμήν. Αποδίωξον αθημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεόν. Αυτός πανάγαθε βασιλεύς και τα σπέρματα ταύτα, συν τις διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εις δόξα εσύ και εις τιμήν και μνήμη της Αγίας Ευδόξου, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας ταύτα προετέθησαν παραδοσών δούλων και εις μνώσουν τη ευσεβή τυπήση τελειοθέντων. Παράσκουδε αγαθέτηστε ευπρεπίσταση ταύτα και της μνήμην επιτελούσι, πάντα τα προσωτηρία ερετήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαση. Πρεσβείς Παναχράτου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας
εις και των γενέσεων αυτής σε εορτάζομαι και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου Δεϊθώνες, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο ενεργήστας ο Θεός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχάρη και Παναμόμου Αγίας αυτού μικρός, εις και των γενέθλιων αυτής εορτάζουμε, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων αείλων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που και την θεία μυσαγωγέν επιτελέσαμε, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου, σύναξή της από χαρά σε χαρά. Κάθε γεγονός που εορτάζουμε είναι και μία χαρά. Και σήμερα εορτάζουμε τα γενέθλια της Παναγίας μας, της Μητέρας του Θεού, της Μητέρας της Ελπίδος. Αυτό σημαίνει και Μαριά, η Ελπίδα. Μεγάλη σε ηλικία οι γονείς της, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα. Ίσως και απελπισμένοι, διότι δεν είχαν παιδιά, διότι η Αγία Άννα ήταν στήρα, όμως δεν έχαναν ποτέ τις ελπίδες τους στο Θεό και πάντοτε προσεύχονταν, ακόμη ότι είχε παρέλθει η ηλικία τους, να αποκτήσουν ένα παιδί, ευχόμενοι και προσευχόμενοι ότι αυτό το παιδί θα το αφιερώσουν αποκλειστικά στο Θεό. Έτσι λοιπόν, μία από τις φορές που ο Αρχάγγελος Γαβρίλ κατέβαινε στο ναό για να δώσει διάφορα μηνύματα στους αρχιερείς εκεί, όταν ήταν ιερέας ο Άγιος Ιωακήμ, κατέβηκε και του είπε ότι η γυναίκα σου θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει την Μητέρα του Θεού. Και γι' αυτό βεβαίως ο Άγιος Ιωακήμ έμεινε άλαρος και δεν μπορούσε να μιλήσει και να πει τι ακριβώς του συνέβη. Όταν τελείωσε την διακονία του στον ναό και κατέβηκε, μετά από 9 μήνες, η Αγία Άννα γέννησε τη Θεοτόκο, τη Μητέρα του Θεού, και βεβαίως ήξερε η Αγία Άννα τι γεννάει, ήξερε ότι αυτή η γυναίκα προορίζεται να γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού, να ενσαρκώσει τον Θεό, ο οποίος θα ερχόταν και στη γη, και τα ήξερε και από τον Σιμεών τον Θεοδόχο, αλλά και από την προφήτητα Άννα, η οποία και αυτή είχε αφιερωθεί στο ναό. Και στη συνέχεια, βεβαίως, όπως ξέρουμε, την Παναγία, όταν ήταν 3 ετών, πήγανε και την παραδώσανε στον πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, τον Ζαχαρία, ο οποίος ήταν ιερέας, και αφιερώθηκε στο ναό, στα Άγια των Αγίων, και για 15 χρόνια προετοιμαζόταν και από τους ιερείς, αλλά και από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, ο οποίος κατέβαινε και της μετέφερε τα μηνύματα του Θεού και την προετοίμαζε για αυτό το μεγάλο γεγονός. Ήξερε λοιπόν η Παναγία, όταν δέχθηκε στον Ευαγγελισμό, από γεγονός σε γεγονός προχωράμε, όταν δέχθηκε στον Ευαγγελισμό να γίνει η Μητέρα του Θεού, ήξερε ακριβώς και τι θα επακολουθήσει και πόσο θα πονέσει, αλλά ότι θα φέρει τον λυτρωτή του κόσμου. Οι ελπίδες όλων των προσώπων της Εκκλησίας μας είναι προς τον Θεό, έτσι, και την ελπίδα τους ποτέ δεν τη χάνουν, γι' αυτό και έχουν τη χαρά, γι' αυτό και έχουν την ευλογία του Θεού μαζί τους. Βεβαίως βλέπουμε τώρα στις ημέρες μας, έτσι, σε αντίθεση με τη χαρά που έχουμε στην Εκκλησία και που κάθε φορά μας καλεί να εορτάσουμε και να ανανεώσουμε αυτήν την χαρά και να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα της Θείας Κοινωνίας και να ενισχυθούμε πνευματικά, βλέπουμε δυστυχώς στην κοινωνική μας ζωή από καταστροφή σε καταστροφή.
την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ ήμασταν. Αυτή τη βδομάδα έχει πλημμυρίσει όλη η Θεσσαλία δυστυχώς με ανεπανόρθωτες ζημιές. Από χτες το νερό μπαίνει μέσα στη Λάρισα και δεν ξέρουμε τι άλλο θα συμβεί και δεν ξέρουμε πόσο καιρός θα κρατήσει. Και βεβαίως όλοι διερωτούνται και λένε πού είναι ο Θεός και γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει και γιατί ο Θεός μας καίει και γιατί ο Θεός μας ρίχνει νεροκοντές. Η αλήθεια όμως δυστυχώς είναι η εξής, ότι ο Θεός είναι εκεί που τον παρατήσαμε, εκεί στην άκρη που τον βάλαμε και δεν ασχολούμαστε πλέον μαζί του, εκεί είναι. Έχει αποστρέψει το πρόσωπό του, δηλαδή έχει πάρει το πρόσωπό του από μας και μας αφήνει να κάνουμε τα έργα τα δικά μας. Ποια είναι τα έργα τα δικά μας? Να ρίχνουμε τους ανθρώπους στη θάλασσα, να τους σκοτώνουμε. Έτσι. Αν ήταν όμως ένα σκυλί, δεν έχω, ξέρετε πως αγαπώ τα ζώα. Λοιπόν, αν ήταν ένα σκυλί, αν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος με κάποια μειονεκτήματα ή με κάποια κουσούρια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν ήταν κάποιος λαθρομετανάστης, τότε θα είχε καεί όλη η Αθήνα. Τώρα, επειδή ήταν ένας άνθρωπος κριτικός, ένας άνθρωπος με κάποια διανοητικά προβλήματα, δυστυχώς όπως γράφεται, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τον σπρώξαμε, έπεσε στη θάλασσα και όλα καλά. Και μας φταίνε μετά οι πλημμύρες. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία βεβαίως είναι για να προβληματιστούμε περισσότερο και να φροντίσουμε να αλλάξουμε εμείς πρώτοι μέσα μας. Δυστυχώς οι μεγάλοι έχουν τα δικά τους προγράμματα, όμως πάνω από όλους είναι ο Θεός. Αν ο Θεός δει την καρδιά μας και την ψυχή μας μετανοούσα και να ζητάμε το έλεος του και να αγαπήσουμε τον αδελφό μας και να εφαρμόσουμε το λόγο του Θεού και να πάψουμε να προσπαθούμε να εξυγχρονιστούμε, φτάνοντας στην εποχή των Σοδόμων και Γομόρων. Διότι αυτό πάνε τώρα να μας επιβάλλουν μαζί με άλλα κακά τα οποία έρχονται. Ας ελπίσουμε να μας δώσει ο Θεός φώτιση, να τον επικαλούμαστε, να μας δώσει φώτιση, να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε πρώτα εμείς για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό είναι το νόημα του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Δεν είναι μόνο η αγαπολογία και να αγαπάμε τον αδελφό μας και όχι να μην κάνουμε κανένα κακό, αλλά εντάξει, αφού έχουμε συμφέρον, ας του πάρουμε λίγο το χωράφι, ας κάνουμε λίγο το ένα, ας πάρουμε τη θέση, ας κάνουμε κτλ. Κτλ. Δεν είναι μόνο αυτά, έτσι, τα καλά ή τα κακά, είναι και η ορθή πίστη μας στο Θεό, η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η προσευχή μας στο Θεό και για τις βιωτικές μας ανάγκες, αλλά και για τις πνευματικές μας και να μας φωτίζει και να μας ενισχύει. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Για να μην γίνει συνοστισμός, θα βγω εγώ έξω εδώ στο παγκάρι να μοιράσω τον Αντίδωρο και τον Άρτο, οπότε θα εξέρχεστε με τη σειρά ένας-ένας και μέσα στην τραπεζαρία για ένα κέρατο. Χρόνια πολλά σε όλους, η Παναγία να είναι βοήθειά μας και να μας κέρδει. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Γεφιάς, διευθυνά την πάνω μας ημάς. Να βγω εγώ.